Καλώς ήρθες πίσω σε ένα του Daily Show. Ονομάζομαι να Τζέρμαν και αυτό το που μπορεί να είσαι ενημερωμένο σωστά και ηθικά καθημερινή βάση τα θέματα που σου Αν είσαι το κανάλι, το subscribe, να μην like button και σε αυτό το βίντεο προ τα έξω. Στο κανάλι RSBN θα υπάρχει βίντεο με τον σήμερα, το δω. Τραμπ, έχει σήμερα μάγκα στο Οχάιο. Ανυπομονούμε να το δούμε όλοι μας. Λοιπόν, αρχικά, το έκανα και retweet. Donald Trump, watch what I do on Big Tech next week, says Trump. Λέει ο Τραμπ, κοίτα τι θα κάνω στο Big Tech την επόμενη εβδομάδα. Αν ετοιμάζει πλατφόρμα social media είμαι κατενθουσιασμένος. Αν και στο πρώτο σχόλιο από κάτω θα βρεις δύο, τρία, πόσα links, πολλά links, ωραία links. Το νούμερο ένα έχει πρόσβαση στην δωρεάν πλατφόρμα στο Discord server μου. Δωρεάν εντελώς καθόλου λογοκρισία. Νούμερο δύο, δωρεάν πρόσβαση στο φόρου μου, forum μου, forum.terry.gr. Πολύ καλή περίπτωση και το forum. Γράψου και στα δύο είναι δωρεάν και δεν υπάρχει λογοκρισία. Να φύγουμε από το Facebook. Νούμερο 3. Θα βρει link για να πάρει μέρο στη δημοσκόπηση αυτού του μήνα. Τέλη του μήνα θα βγάλω και τα αποτελέσματα. Κάθε μήνα θα βγάζω αποτελέσματα γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρουμε με το, με το πότε θα γίνουν αυτέ οι εκλογέ. Συνεχώ, σαν το χέλι, προσπαθεί να ξεχλιστρήσει από τη συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα. Ανυπομονώ να δω πλατφόρμα social media από τον Donald Trump. Trump returns to the campaign trail holding his first revenge rally. Saturday night in Ohio. Σαββατόβραδο στο Ohio λέει. Και θα προωθήσει και του υποψήφιου από το Ohio, έτσι. Who is trying to unseat the GOP Congressman, who voted for impeachment. Υπήρξε ένα από το Ohio. Ξέρεις, οι αγνώμονε είναι ό,τι χειρότερο. Ο αγνώμων και ο βλάκα είναι τα δύο πράγματα που πρέπει να προσέξει τη ζωή σου. Τον αγνώμονα και τον βλάκα. Δηλαδή αυτόν που δεν έχει ευγνωμοσύνη και τον βλάκα. Αυτόν ο οποίο δεν καταλαβαίνει τι συνέπειε των πράξεών του. Υπήρξε λοιπόν κάποιο από το Ohio ο οποίο ψήφισε να, κάνει, να, να, γίνει impeachment στον Donald Trump, καταγγελία στον Donald Trump και στη δεύτερη καταγγελία χάνει την προεδρική φρουρά και θα μπορούσε να το δολοφονήσει οποιοδήποτε. Ωραία. Και θα κάνει τώρα καμπάνια για να τον διώξει. Δεν είναι revenge. Αυτό το revenge που λέει εδώ πέρα το άθλιο, revenge σημαίνει εκδίκηση. Δεν το κάνει για εκδίκηση ο Τραμπ. Ο Τραμπ κάνει το παιχνίδι του. Θέλει να πάρει το 2022 πίσω την εξουσία τη γερουσία και θα παίξει το παιχνίδι. Το κάνει στο Χάιο, γιατί το Χάιο είναι από τι πιο θερμέ του πολιτείε. Ρεπουμπλικανών και τραμπικών. Τραμπ, δε εδώ. Δες Δε Πού είναι ο Biden; Πού είναι οι του Μπάιντεν. Δηλαδή, πού είναι η του Μπάιντεν, Κάθε φορά τα ίδια. Δε δωρεέ κάτω. δες εδώ. Αυτά είναι δωρεέ. Δίνουν λεφτά. είμαι στο κανάλι RSBN. Right Side Broadcasting Network. Αυτό είναι το RSBN. Δίνουν λεφτά οι άνθρωποι. Δίνουν λεφτά στου ανθρώπου. Οι καπιταλιστέ σωστοί δίνουν λεφτά. Έτσι παίζει το παιχνίδι το καπιταλιστικό. Δε εδώ κοινό που έχει ο Τραμπ, παιδιά, okay, yeah. απίστευτο. Πάμε παρακάτω. Να δούμε λίγο τι γίνεται στο εξωτερικό. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε. Από εδώ και πέρα θα αλλάξουμε γραμμή και θέλω να μιλήσουμε λίγο για την κατάσταση του κορονοϊού. Γιατί από ό,τι φαίνονται υπάρχουν δύο εντελώ διαφορετικέ όψει του νομίσματο. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι εμβολιασμένοι. Και σήμερα δεν θα, θα του πω εμβολιασμένου ψεκασμένου, θα του πω μόνο εμβολιασμένου, γιατί θέλω να ακούσουν αυτό το επεισόδιο μέχρι το τέλο. Θέλω να δείξω τι δύο όψει του νομίσματο του κορονοϊού. Η μία η όψη είναι αυτό που Πρωθεί η ελληνική κυβέρνηση και όλο το σύστημα, ουσιαστικά, και η άλλη είναι η όψη κάποιων ειδικών, κάποιων experts. Και έχω και ένα insight φοβερό, θα στο βγάλω σε επόμενο βίντεο. Σκέφτηκα κάτι φοβερό για του ειδικού, για το να ακούμε του ειδικού που λένε όλη την ώρα. Θα το πούμε πιο μετά. Λοιπόν, στην Αγγλία, Matt Hancock, 42 ετών, εννοεί, is accused of having an affair with lobbyist Gina Coladangelo wife of Oliver Bonas founder. Ο κύριος Χάνκοκ λοιπόν, ο υπουργός υγείας της Αγγλίας, ε, είχε ταλαβεράκι. Είχε ταλαβεράκι. Θα μου πεις, είναι κακό που είχε ταλαβεράκι. Δεν ξέρω, εσύ θα κρίνεις. Παρ' όλα αυτά δήλωσε την παρέτησή του. Accused of breaking the ministerial code. Έσπασε τον κώδικα. Which calls for proper and appropriate working relationships. Θα πρέπει οι εργασιακέ σχέσει να είναι προβλεπόμενε. Γιατί σου λέω για τον Hancock. Γιατί να σου το πω αυτό εδώ. Λοιπόν, γιατί υπήρξε. Λοιπόν, Tory MPs stepped up calls for scraping of authoritarian lockdown rules promoted by Mr. Hancock. Ο Hancock προώθησε πάλι απολυταρχικό lockdown στην Αγγλία. Και από τη μια μεριά έχουμε αυτό το πράγμα και θα στο βάλω αυτό το άρθρο κάτω να το διαβάσει, να είσαι ενημερωμένο. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το, το hangout τώρα εδώ μέσα στο show μου, γιατί έχω πάρα πολλά να δείξω. Αλλά από τη μια προωθεί το Lockdown, από την άλλη ο τύπο κάνει κολπάκια. Να και η παρέτησή του εδώ πέρα. Να και το βίντεο εδώ πέρα. Θα τα κάνω ε, retweet να υπάρχουν στο Twitter μου για να με ακολουθήσει εδώ στο Twitter μου. Χατζή είναι το handle. Με ακολουθούν 1339, ανεβαίνουμε σιγά σιγά και δεν το προωθώ καθόλου το Twitter. Άλλο θέλω να σου δείξω τώρα εδώ. Aerial footage of London protest. Να... Not... Βλέπεις τι γίνεται εδώ. Βλέπεις πόσους πολλής λαός διαμαρτύρονται για τα lockdowns. Παιδιά δεν είναι απίστευτο αυτό. Δεν σου δείχνω πολύ καλά τις δύο όψεις του νομίσματος. Πες μου από κάτω στα σχόλια άμα το πάω καλά. And if you want to δεν είναι απίστευτο αυτό Cambray, εδώ, δες κόσμο κόσμο που, κόσμος march, που υπάρχει, κόσμος ηρωή για τα lockdowns, εδώ δεν μεταδίδεται το κορονοϊός. The, 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 δηλαδή, ως πότε, uh, ως, άντε, ως πότε θα έχουμε αυτά τα φασιστικά lockdowns, ετοιμάζουν νέο lockdown στην Ελλάδα από Οκτώβριο, αλλά εμείς δεν το θέλουμε, εμείς ο λαός δεν το θέλουμε. Και δεν μας λένε από πού προέρχεται το Delta Variant. Δεν μα το λένε αυτό. Θα συνεχίσω με νέα του εξωτερικού. Είμαι θυμωμένο με τι κυβερνήσει αυτέ. Αλλά υπάρχει λόγο και θα στον αποκαλύψω στο επόμενο επεισόδιο. Αχ, παρακολούθησε αυτό. Δεν θα το βγάλω βράδυ, θα το βγάλω μεσημέρι. Γιατί θέλω να βγάλω άλλο βίντεο το βράδυ. Γενικά γίνεται μακελιό με τα νέα. Θα έχουμε και Donald Trump. Πω, πολύ πράγμα. Δεν ξέρω αν δικαίωμα να το παίξω εδώ στο YouTube. Donald Trump, να σου πω την αλήθεια. Θα δούμε αν το λογοκρίνουν το βίντεο, την ομιλία του με τα πόσα 3-4 εκατομμύρια που θα πιάσει σήμερα το βράδυ. Για να δούμε τι επόμενε ημέρε. Αν το λογοκρίνουν, θα βγάλω κάποια αποσπάσματα. Δεν είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Μα θέλουν φασιστικά κλεισμένου. Δεν το θέλουμε αυτό. Βγαίνουμε έξω, διαμαρτυρόμαστε. Και μεταδίδεται ο κορονοϊό εκεί μέσα. Από τι μεταδίδεται ο κορονοϊό τελικά. Εδώ δεν μεταδίδεται ο κορονοϊό σου. Από τι μεταδίδεται το κορονοϊός, γιατί εγώ ξέρω κάτι άλλο. Ισραήλ. Reimposes masks mandate, amid new virus fears and despite the very high mRNA vaccination rate, just days after it lifted the measure. Mm -hmm. Δεν είναι τρελό αυτό, τι λέει το συγκεκριμένο. Ότι στο Ισραήλ ξαναβάζουν το μέτρο με τις μάσκες το μέτρο με τι μάσκες το ξαναβάζουν. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Γιατί φοβούνται για το νέο κορονοϊό, για την μετάλλαξη Δέλτα. Despite very high mRNA vaccination, παρόλο που στο Ισραήλ είναι από τι πρώτε χώρε στον πλανήτη γη που έχουν πραγματικά όμω μα λένε εμά ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι. Απέδειξε το που με Γεωργιάδη και Μητσοτάκη. Εδώ, έλα εδώ να μιλήσουμε, έλα εδώ να τα πούμε. Γιατί δεν έρχεστε, γιατί δεν βγαίνετε με τα, στα, στα, πουλημένα τα κανάλια, τα, τα απαράδεκτα κανάλια. Despite very high mRNA vaccination rate. Το Ισραήλ είναι από τις χώρες που είχαν πάρα πολύ υψηλό βαθμό με εμβολιασμένου με διπλή δόση. Με το εμβόλιο της Pfizer. Πέρα από το μυοκαρδίτη που δημιουργήθηκε, το γνωρίζουμε αυτό, η κυβέρνηση του Ισραήλ είπε ότι το εμβόλιο της Pfizer δημιουργεί μυοκαρδίτη. Αυτά δεν θα, τα ακούσεις, δεν θα τα ακούσεις, εκεί έξω. Αυτά δεν θα τα ακούσει ούτε σε ένα χρόνο από τώρα από τα media. Αν συνεχίζει να βλέπει, σπάστε τι τηλεοράσει, αγοράστε smart TV με WiFi και ξεκινήστε να βλέπετε αυτό το show. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να ενημερώνεστε από αυτού του άχρηστου. Είναι όλοι για τα σκουπίδια. Και του πληρώνουμε κιόλα, ε. Του πληρώνουμε με, 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 λεφτά δικά μα. μας φορολογούν για να πληρώνουμε του άχρηστου να μα κάνουν κακή ενημέρωση. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Just days after it lifted the measure. Λίγε μέρε μετά, αφού του πήρανε το μάσκ, να το βγάλουνε τις μάσκες Λίγες μέρες αφού το, το δημοσιεύσανε να βγάλουν τις μάσκες Λίγες μέρες μετά λένε πάλι μάσκες Θα ήθελα πολύ να μάθω εάν φοράτε μάσκες κάτω στα σχόλια Ή αν έχετε φορέσει μάσκες το <laughs> διάστημα <laughs> About half of adults infected in the new outbreak of Delta variant in Israel Were fully inoculated with the Pfizer mRNA vaccine Wall Street Journal <laughs> Πώς σου φαίνεται αυτό update λέει. Οι μισοί οι οποίοι φαίνονται να έχουν το Delta variant είναι εμβολιασμένοι με Pfizer. Αυτό πώς σου φαίνεται. Η καινούργιο τώρα τι θα λέει. Που δεν έχω κάτι με την κοπέλα. Σε καμία περίπτωση. Μακάρι να, να έχει υγεία. Τη εύχομαι υγεία. Όπω και σε όλου του εμβολιασμένου. Του εύχομαι υγεία. Αλλά θεωρώ ότι έχουν πέσει θύμα μια φοβερή εσχρή Εάν όμω το κάνουν από δόλο γιατί παίρνουν λεφτά για να το προωθούν, αυτού δεν του λυπάμαι. Αλλά του πολίτε του απλούς που είναι άφραγοι και το κάνουν αυτό για να μπορέσουν να δουλέψουν επειδή του είπαν από το e-food ή, ή το Delivera ή κά από κάποια τέτοια walks εταιρείε, στι είπα κάνουν μποϊκοτάζ σε Coca-Cola και όλα αυτά. Εδώ στην Ελλάδα γιατί φοβάστε τόσο πολύ. Μάθετε να παίζετε το παιχνίδι σωστά. Σα δίνουν την εύκολη λύση και συνεχώ συμπάτε το τυράκι. Του ανθρώπου λοιπόν οι οποίοι φοβούνται μη χάσουν τη δουλειά του, αυτού δεν του λυπάμαι. Και θα πρέπει να ξέρουν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Αλλιώ τα παρουσιάζουν οι κυβερνήσει και κάποιοι ειδικοί που λυμένοι, και αλλιώ είναι η πραγματική εικόνα. Αυτό εγώ θέλω να δείξω, την πραγματική εικόνα. Sydney enters hard two week COVID lockdown after authorities report 80 case of Delta variant. Καταρχά στο Σίτνεϊ πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχουν καλοκαίρι. Ωραία, αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία. Έχουν χειμώνα. Αλλά και εκεί με το Delta Variant. Το Σίτνεϊ είναι εμβολιασμένο. Το Delta Variant τι. Παντού υπάρχει Delta Variant σε όλο τον πλανήτη Γη. Υπάρχει Delta Variant. Παντού δηλαδή. Παντού. Ποιο πάει στο Σίτνεϊ τώρα το χειμώνα. Κανένα. Πώ απέκτησαν Delta Variant οι, οι, οι Αυστραλοί. Ε, για πείτε μα. Εσεί οι εμβολιασμένοι, για πείτε μα. Τον παίχτη στον Άρη που δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο αλλά μου το στείλανε. Ο οποίο εμβολιάστηκε και από τότε που εμβολιάστηκε βγαίνει κάθε φορά θετικό στον κορονοϊό και είναι εκτό αποστολή. Τι γίνεται με αυτέ εδώ πέρα τι περιπτώσει, θα τα πει ποτέ κανένα. Μα όχι, δεν, δεν, δεν χρειάζεται, ούτε και εγώ θα τα πω τότε. Huge anti-lockdown protest hits London. A city braces for weekend of demonstrations. Και υπάρχει και το βίντεο, το οποίο στο έδειξα το βίντεο. Όχι δεν είναι Pride, όχι δεν είναι ΛΟΑΤΚΙ, είναι για τα lockdowns όλα αυτά εδώ. Για τα lockdowns διαμαρτυρίες. Ποδόσφαιρο λοιπόν. Ίσοδος στα γήπεδα μόνο για εμβολιασμένους και όσους έχουν νοσήσει. Όσους έχουν νοσήσει πώς θα το ξέρουν ότι έχουν νοσήσει. Θα κάνουν τεστ αντισωμάτων μόνο με αυτόν τον τρόπο γίνεται. Κάτι τέτοιο. Από ανακοίνωση τη πάει ο Ολυμπιακό προκύπτει Ο κυβέρνηση έχει ήδη αποφασίσει ποιοι και με ποιε προποθέσει θα μπαίνουν στα γήπεδα. Εγώ θα πω το εξή. Δύο πράγματα βασικά. Νούμερο ένα, μην ρίξετε το χέρι σα στην ΠΑΕ Ολυμπιακό. Μην είστε τόσο. Πώ να το πω, κόσμια τώρα αυτό εδώ. Λέγεται κόσμια αυτό εδώ. Δεν λέγεται κόσμια, οπότε δεν θα το πω. Αλλά μην είστε τόσο πολύ Και δεν είναι θέμα κόκκινου, πράσινου, ασπρόμαυρου, κυτρινόμαυρου. Δεν είναι τέτοια θέματα. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να αυξήσετε το επίπεδο τη αντιλήψεω και τη νοημοσύνη σα να ανεβείτε level. Αν και πιστεύω ότι εσεί είστε έξυπνοι που παρακολουθείτε. Εσεί δηλαδή 30.000 που έχω τα views, πόσα views έχω, 30 με 60.000 βαριά βαριά, δεν παίρνω παραπάνω εδώ στο YouTube. Γιατί με κάνουν μποϊκοτάζ από το Facebook και όλα αυτά εδώ. Δεν, το κανάλι μου δεν τον αφήνουν να ευδοκιμήσει. Παρ' όλα αυτά, όσοι κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο, σα ευχαριστώ. Αν και πολλοί μου λέτε ότι δεν σα αφήνει το Facebook, μην τα κάνετε στο Facebook, κάντε τα αλλού. Σα θεωρώ έξυπνου, ωραία. Του υπόλοιπου όμω δεν του θεωρώ έξυπνου που δεν βλέπουν εμένα ή κάποια άλλα κανάλια εδώ στο YouTube. Δεν του θεωρώ έξυπνου. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Δηλαδή θα πέσουν πάλι στην παγίδα Α, κακό ο Ολυμπιακό. Όταν θα βγει ο Παναθηναϊκός, Α, κακό ο Παναθηναϊκός! Όταν το βγει ο Πακ, Α, κακό ο Πακ. Όταν θα βγει η Ξάνθη, κακή η Ξάνθη. Όταν θα βγει η κακό η όλοι κακοί. Α, ο α. Ε, πού πάει αυτό εδώ. Γιατί πάντα πέφτεις, να πέφτει θύμα των χρωμάτων και των ταμπελών. Γιατί θύμα των χρωμάτων είσαι και θύμα από τι ταμπέλε, το entitlement είσαι ΛΟΑΤΚΙ, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Όλο σε κρίνουν και σε βάζουν σε ένα κουτί. Και πέφτει στήμα. Και είναι όλα αυτά παγίδε. Και όλα αυτά είναι για να διαχωρίσουν. Είναι το Δίερ και βασίλευε. Ω πότε θα πέφτει στήμα εδώ πέρα λοιπόν. Α δούμε όμω τι λέει. Πλήρω εμβολιασμένοι όσοι έχουν νοσήσει του τελευταίου 6 μήνε και είχαν αρνητικό τεστ τουλάχιστον 14 μέρε πριν από την είσοδο στα γήπεδο. Να σε ρωτήσω κάτι. Έκανα το Πολ εδώ στο community στο YouTube. Ενδιαφέρεσαι για αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τέτοια, τα παρακολουθεί. Πρέπει να είμαι ο μόνο στον πλανήτη γη που δεν παρακολουθεί τέτοια πράγματα. Δεν έχω χρόνο για αυτά τα πράγματα. Αν είχα χρόνο, δεν θα έκανα τη δουλειά που κάνω τώρα. Κοίταξε πού ξεκινάς να πετυχαίνει τη ζωή σου. Κόβοντα! Τι πρέπει να κόψει. Τσιγάρα. Ποτά. Κακή διατροφή. Ποδόσφαιρα. Μπάσκετ. τένις Βόλεϊ. Χόκεϊ. Δεν με ενδιαφέρει. Όλα. Δρόμο! Όπω πρέπει να κόψουμε το Μητσοτάκι και τον ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα δύο άθλια κόμματα και το Πασόκ που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα, πρέπει να του κόψουμε αυτού. Έτσι πρέπει να κόψει και αυτά. Το ότι αυτό θεωρείται προνόμιο. Δεν έχω πάει στο γήπεδο ούτε μία φορά στη ζωή μου. Και δεν θέλω να καυχηθώ, αλλά είχα πολλά πλεονεκτήματα να είμαι στι πριβέ θέσει σε μεγάλα μάτσο όπω ο Ολυμπιακό Πάουκ. Στι πιο πριβέ θέσει με είχαν. Και δεν πήγαινα. Δεν πήγαινα ποτέ. Δεν έχω πάει ποτέ. Γι' αυτό και πετυχαίνω. Απλά τα πράγματα. Δεν είναι αυτό προνόμιο πάντως. Αυτό που θέλω να πω στο τέλο τη ημέρα. Εμεί οι επιχειρηματίε, εγώ επιχειρηματία καπιταλιστή που είμαι και δεν είναι κρυφό αυτό. Τίποτα δεν είναι κρυφό. Γι' αυτό και πετυχαίνω στη ζωή μου. Δεν έχω πάει ποτέ. Αυτοί που πάνε και τα παρακολουθούν αυτά, εγώ του θεωρώ άτομα χαμηλότερη αντιλήψεω. Ούτω ή άλλω δηλαδή. Αλήθεια, το, το, το θεωρώ, το πιστεύω μέσα μου αυτό εδώ. Όταν βλέπω κάποιον ο οποίο είναι φανατισμένο με το ποδόσφαιρο και με αυτά και χάνει τον χρόνο του για να πάει εκεί μέσα και πάει με τα το παιδιά του, φανατισμοί, όλα αυτά, αού, αού, αού. Εγώ αυτό το βλέπω και γελάω. Λέω εντάξει, συνέχισε η μου εκεί πέρα, άσε με μένα να κάνω κουμάντο και να παίρνω τα χοντρά τα λεφτά, χάσει το χρόνο εκεί μέσα. Αν δεν υπήρχαν οι έξυπνοι, δεν θα υπήρχαν οι χαζοί. Εγώ με αυτή τη νοοτροπία και τη φιλοσοφία. Δεν υπάρχει χρόνο για αυτά εδώ. Δεν υπάρχει χρόνο. Αν κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα έχει χρόνο για την γυναίκα σου. Δεν θα έχει αποτυχημένο γάμο. Αν ασχολείσαι με αυτό, δεν θα έχει χρόνο για να κάνει το σώμα σου. Δεν θα έχει αποτυχημένο σώμα. Η ζωή έτσι είναι. Ή θα έχει αποτυχημένο γάμο, ή αποτυχημένο σώμα, ή αποτυχημένο πορτοφόλι. Μπορεί να τα και τα τρία σε καλό επίπεδο. Εγώ σου λέω ότι μπορεί, αλλά πρέπει να θυσιάσει κάτι. Αυτό που θυσιάζουν αυτοί και καλά που το θεωρούν θυσία, αν και τι, εμένα μου φαίνεται γελίο, γιατί ούτω ή άλλω δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου. Οπότε δεν θεωρώ πλεονέκτημα αυτό εδώ που, του, που τους δίνει. του να Τουναντίον θεωρώ ότι του κρατάει πάλι σε χαμηλά επίπεδα αντίληψη. Μετά άλλαξε η Δέλτα. ο τσοτάκι, δεν έπεισε τη Μέρκελ. σω χρειαστεί να επανέλθουμε. <laughs> <laughs> ο Μητσοτάκης. τώρα κάνουν την επένδυση στο ελληνικό στην οποία επένδυση το ελληνικό 8 δισεκατομμύρια είναι πάρα πολλά λεφτά. Για να καταλάβει, η Τουρκία μπαίνει στο δούνου του για 6 δισεκατομμύρια. Και η επένδυση στο ελληνικό είναι 8 δισεκατομμύρια. Θεωρώ την επένδυση στο ελληνικό ό,τι καλύτερο έχω δει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Και βγάζω το καπέλο στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη που τη διεκπεραιώνει. Ωραία! Το είπα, ξεκαθαρίζω τη θέση μου γιατί κάποια καλά πρέπει να λέγονται. Δεν είναι όλα κακά σε αυτή τη ζωή και αρνητικά. Η συγκεκριμένη επένδυση είναι πάρα πολύ θετική. Τώρα, αν βάλουν ανεμιστηράκια και τα λοιπά, τέτοια ανεμογεννήτρε ή οτιδήποτε άλλο, αυτά δεν μου αρέσουν. Ωραία. Θέλω να πάμε σε υδρογονάθρακε. Εκεί είμαι αντίθετο με τη Νέα Δημοκρατία και σε πολλά άλλα ζητήματα με του λαθρομετανάστε. Σε πολλά είμαι αντίθετο με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτό είναι το 1 στα 100 που είμαι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο αυτό όμω. Στον τουρισμό, ο Μητσοτάκη κορδωνόταν κορυφαίο και ο Γεωργιάδη κορυφαίοι επενδυτέ και κορυφαίοι δεν ξέρω και εγώ τι. Ωραία. Και τώρα στον τουρισμό βλέπουμε ότι δεν την πείσαμε την κυρία Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ εντωμεταξύ σε τρει μήνε δρόμο φεύγει. Έντονε πιέσει από την Άγγελα Μέρκελ στη Σύνοδο Κορυφή για του τουρίστε και τα εμβόλια που δεν έχουν εγκριθεί από την ΕΕ. Ξέρει, επειδή τα πήγαμε τόσο καλά εδώ στην Ελλάδα, τόσο καλά με την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τους νεκρούς τους Έλληνες, με τη γενοκτονία των Ελλήνων, επειδή τα έχουμε πάει τόσο καλά εδώ στην Ελλάδα σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, επειδή τα πήγε εξαιρετικά όπως προείπα, θα έρθουν όλοι οι τουρίστες εδώ τώρα στην Ελλάδα, παρόλο που η Αγγλία έβγαλε κόκκινη κάρτα και το CDC στη ΣΥΠΑ έχει και αυτό κόκκινη κάρτα, τώρα και, και η, Μέρκελ έχει κόκκινα κάρτα και η Γερμανία, δηλαδή τρεις καλύτερε οικονομίες του πλανήτη έχει κόκκινη κάρτα. Απίστευτο. Απίστευτο αυτό. Επειδή λοιπόν τα πήγε εξαιρετικά, ο Μητσοτάκη είπε: Δεχόμαστε και εμβολιασμένου με άλλα εμβόλια. Αλλά η Μέρκελ που έχει το business, γιατί η Μέρκελ παλιά δούλευε στη Pfizer. Το ξέρει αυτό. Α, δεν τα ξέρει αυτά, ε. Και κάποια άλλη δούλευε στη Pfizer, συγγενικό μέλο του Μητσοτάκη. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Εντάξει, τα ξέρουμε τώρα αυτά, όλα δεν χρειάζεται να τα λέμε εδώ πέρα. Νέα καρφιά κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη άφησε η Μέρκελ στο περιθώριο τη Συνόδου Κορυφή τη Βρυξέλλε. Αιτία, η μετάλλαξη Δέλτα του, κορο... του κορονοϊού. Και το γεγονό ότι η χώρα μα έχει αποφασίσει να δέχεται τουρίστε εμβολιασμένου όχι μόνο με τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σκευάσματα, αλλά και με ρωσικά και κινέζικα εμβόλια. Κατάλαβε τι παίζει εδώ πέρα. Τώρα που το συμφέρει το Μητσοτάκι, δεν το συμφέρει, δεν μπορεί να κάνει αλλιώ ο Μητσοτάκι. Υποτίθεται ότι η Ελλάδα έχει τουρισμό. Εάν η Ελλάδα δεν τα πάει καλά στο τουρισμό, δεν θα έχει λεφτά να δώσει στη χώρα του από πίσω στο Ισραήλ για να... γιατί τα λεφτά του, του τουρισμού στην Ελλάδα πηγαίνουν στο Ισραήλ. Δεν το ξέρει αυτό εδώ. Τα λεφτά του τουρισμού τη Ελλάδος. Τι έχει η Ελλάδα, σου κορδώνεται. Τουρισμό, ωραία. Οι υπάρχουν, αλλά δεν έχουμε πίσω κόπο να του ε, κάνουμε εξόριξη. Τι μας μένει ο τουρισμό. Κάτι άλλο δεν έχει να δείξει η Ελλάδα. Τουρισμό και αγροτιά. Την αγροτιά την έχουν κατακρεουργημένη. Εμεί εδώ προσπαθούμε να τη χτίσουμε κι αυτοίνα. Με τώρα το να του προωθούμε το να πάνε και να κάνουν αυτή τη ζωή. Ναι, αλλά εάν δεν τα πάει καλά ο τουρισμό, δεν θα έχει λεφτά να δώσει ο Μητσοτάκη πίσω στη χώρα του που την υποστηρίζει το Ισραήλ. Γιατί τα λεφτά από τον τουρισμό πηγαίνουν για να αγοράσουμε ενέργεια, επειδή εμεί δεν θέλουμε να κάνουμε από τον υδρογοναθράκων με τον deal στο Ισραήλ. Που έχουν ενέργεια. Ηλιακή και δεν ξέρουμε με ποιον άλλον τρόπο, ίσω. Μπορεί να έχουν και πυρηνική ενέργεια στο Ισραήλ. Αλλά αν κάνω λάθο από κάτω. Δεν θα έχει λεφτά, οπότε πρέπει να φέρει και Κινέζους, και Ρώσους, και Ευρωπαίου. Αλλά η Ευρώπη είναι κατά. Ναι, αλλά βλέπει ότι τώρα πώ το συμφέρει, τώρα που το συμφέρει, το αλλάζει τον αέρα τη Βοητσοτάκη. Και έτσι και τα lockdowns είναι πολιτικέ αποφάσει. Έτσι και οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί είναι πολιτικέ αποφάσει. Το θέμα είναι με τη μετάλλαξη Δέλτα. Γιατί το Ισραήλ, τι έγινε στο Ισραήλ. 60-70% εμβολιασμένοι στο Ισραήλ με διπλή δόση. Πώ γίνεται να έχουν μετάλλαξη Δέλτα και η μισοί από αυτού να είναι εμβολιασμένοι με διπλή δόση Pfizer. Αυτά δεν τα πούνε ποτέ, πραγματικά τώρα. Δηλαδή το σκάμ, πόσο, πόσο, θα, το, πόσο θα μεγαλώσει αυτή η φούσκα που λέγεται σκάμ, scamdemic. Παρά τι διαβεβαιώσει του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα έχει απόλυτο δικαίωμα να δέχεται όλα τα εμβόλια βάσει Ευρωπαϊκών κανόνων, η Γερμανίδα Καγκελάριο φαίνεται ότι έχει άλλη γνώμη. Όπω μετέδωσε μέσω στο Twitter ο απεσταλμένο του Bloomberg στι ε, Βρυξέλλε από πλευρά τη Γερμανίδα Καγκελάριου. Το θέμα τη μετακίνηση των εμβολιασμένων με μη εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σκευάσματα δεν έχει κλείσει. Δεν είμαι σίγουρη αν το θέμα έχει ρυθμιστεί πλήρω. σω χρειαστεί να επανέλθουμε, υποστήριξε η Μέρκελ. Όχι ότι η Μέρκελ είναι καλή ή κακή το ένα ή το άλλο. Όλοι αυτοί είναι στο ίδιο κόλπο. Αυτό εγώ θέλω να καταλάβει. Τώρα κάτι άλλο, να είχαμε να λέγαμε. Παρακάτω. Προνόμια σε εμβολιασμένου για γήπεδα, μπαρ, εστιατόρια, τι βρίσκεται στο τραπέζι, ό,τι και να βρίσκεται στο τραπέζι, δεν μα ενδιαφέρει. Το μόνο που με ενδιαφέρει προσωπικά είναι το γυμναστήριο. Ε, αλλά αν με νευριάσουν, θα κάνω το δικό μου γυμναστήριο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι απαραίτητη προπόθεση ο εμβολιασμό για την είσοδο των πολιτών σε ορισμένου χώρου διασκέδαση, όπω είναι γήπεδα, μπαρ, εστιατόρια ή γυμναστήρια. Από τη Δευτέρα, οι πλήρω εμβολιασμένοι δεν θα χρειάζονται self και μάσκε. Για τα γυμναστήρια, που μένα αυτό είναι το μόνο που με ενδιαφέρει, όλα τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν γιατί δεν είμαι παταχτή. Γιατί δεν βάζουν συγκεκριμένε ώρε, στι οποίε θα είναι ώρε μη εμβολιασμένων. Και μετά βλέποντα και κάνοντα ανάλογα τη ζήτηση. Βάλε μία ώρα την ημέρα μη εμβολιασμένοι. Ούτω ή άλλω αυτοί που εμβολιάζονται είναι υπάλληλοι. Ωραία. Εμεί που είμαστε επιχειρηματίε και δεν είμαστε εμβολιασμένοι, γιατί να μην πάμε μία ώρα. Και 7 το πρωί να το βάλει, είμαι τόσο πλούσιο χρονικά που μπορώ να πάω. Μετάλλαξη Δέλτα. η Μέρκερ καραντίνα με καραντίνα σε Γερμανού τουρίστε από Ελλάδα. Σκληρή αντιπαράθεση Γερμανία-Ελλάδα για του τουρίστε που επισκέπτονται τη χώρα μα. Δηλαδή η Μέρκελ, επειδή δεν μπορεί να, να βγει και να πει, επειδή είναι χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάντε μποϊκοτά στην Ελλάδα, όπω έκανε η Αγγλία και όπω έκανε η ΙΠΑ, βγαίνει και το λέει μέσα σου πλήν σαφώ. Και καταλαβαίνει πόσο σοβαρό είναι αυτό για το Μιτζοτάκι. Τώρα χωρί πλάκα. Δηλαδή ο τύπο, πόσο άλλο να αποτύχει κάποιο. Ακόμα και η Μέρκελ που τη φυλάει, τη γλύφει. Όχι τη φυλάει, δηλαδή το φυλάμε το γλύφο απέχει απέχει πάρα πολύ κιόλα. Άρα, πώ μου. Δηλαδή, πώς έχουμε μπλέξει, ρε παιδιά, με αυτό να δω. Και με το, με το Τσίπρα. Δηλαδή, γιατί οι Έλληνε έχουν ξεπέσει τόσο νοητικά. Θα μου πει εσύ, Τέρι, τέτοιο δεν ήσουν. Παιδιά, τέτοιο ήμουν. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Και εγώ ήμουν ξεπεσμένο νοητικά, αλλά με τη μοναξιά και με με, με, με την επιμόρφωση εδώ από το YouTube, ξύπνησα. Και με τα πολλά βιβλία. Διαβάζω πολλά βιβλία. Ξύπνησα. Ελπίζω να κάνετε το ίδιο. Και ελπίζω να βλέπετε τα show μου εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ αυτό το είδε. Πολάκη. Τον λογόκρινε το Facebook. Καλώ όρισε στο κλαμπ. Σκέψου τι παθαίνουν κάποιοι άλλοι που είναι φυλακοί πολιτικοί κρατούμενοι και δεν έχουν κάνει τίποτα. Πολάκη. Σιγά σιγά πολλάκι, παρόλο που είσαι κομμουνίσταρο, θα καταλάβει εδώ πέρα τι θα πει. Ενσυναίσθηση και συμπάθεια. Γιατί σε λογόκρινε ω αντιεμβολιαστή το μπλόκαρε το Facebook. το Πολάκι. Να σημειωθεί ότι αποκλεισμός αποκλεισμό αφορά στο προσωπικό λογαριασμό του Πολάκι και όχι στην επίσημη σελίδα του. Μα εγώ θα σου πω το εξή: Ότι εάν σε λογοκρίνει το Facebook στον προσωπικό σου λογαριασμό, σε αποκλεί και από τη σελίδα σου. Αλλά έχουν κάνει κόλπο. Τα ξέρανε αυτά, τα ξέρανε αυτά τα κόλπα και άλλοι, άλλοι είναι που διαχειρίζονται τη σελίδα όλων αυτών των πολιτικών προσώπων και αυτοί που διαχειρίζονται το, προσωπικό τους προφίλ. Γιατί εάν είσαι εσύ ο administrator στη σελίδα, έχω πολλές σελίδες στο facebook και επιχειρήσεις προφανώς, και δεν μπορώ να βάλω διαφήμιση στα business μου από το συμβάν με τον Κασιδιάρη τότε που τον έκανα κοινοποίηση. Είναι παρανοϊκό και απίστευτο αυτό. Γιατί μου κάνει ζημιά στο business μου, έτσι. Δεν τα ρίχνω πάνω στον uh, κύριο Κασιδιάρη σε καμιά περίπτωση. Ο άνθρωπο δεν φταίει σε τίποτα. Εκεί που τα ρίχνω είναι στο Facebook. Καλά, εγώ είμαι τόσο δυνατό που μπορώ να κάνω business και με από thin air. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν, έχω, δεν, με, δεν ενδιαφέρομαι για τι διαφημίσει του Facebook. Αλλά είναι τρελό. Είναι τρελό γιατί είναι λεφτά. Κοστίζει λεφτά για το business. Το δικό του μήνυμα στέλνει ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Παύλο Πολάκη, μετά τον τριήμερο αποκλεισμό που επέβαλε το Facebook στο λογαριασμό του. Α, τριήμερο είσαι μόνο. Εγώ είχα φάει 30 ημερο, Πολάκι. Πολλάκι! 30 ημερο εγώ. Και πολύ παραπάνω ζημιά μου έκανε. Όπω αναφέρει σε μήνυμά του ο πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγεία, συγκεκριμένο αποκλεισμό αφορά σε δημοσιεύσει που έγιναν στο διάστημα 4-5 ημερών. Το περιεχόμενό του φέρεται να αφορά αντιεπιστημονικέ απόψει για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Κάτσερε πολλάκι. Εσεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισατε υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού και υπέρ του πιστοποιητικού εμβολιασμού και υπέρ του εργατονόμου. Έκτρομα. Δεν τα ψηφίσατε αυτά. Δεν ψηφίσατε υπέρ του τρομονόμου. Ωραία, εντάξει. Δεν το ξέρω αυτό για τον τρομονόμο ότι ψήφισε ο Πολάκη. Ο τρομονόμο είναι αυτό που δίνει το δικαίωμα σε, στην κυβέρνηση να σε βγάλει παράνομο. Και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει τι θεωρείται παράνομο και νόμιμο στην κυβέρνηση τη Ελλάδο, έτσι. Στην Ελλάδα γενικότερα. Μέχρι να, να αποκτήσουμε εμεί οι πολίτε την εξουσία και να έχουμε σοβαρού lawmakers, σοβαρά άτομα που φτιάχνουν νόμου, μέχρι τότε πρέπει να καταλάβει τι είναι νόμιμο και παράνομο, ε. Ταλαβε, Το πιάσε το νόημα. Γιατί οι αστυνομικοί το πιάνουν το νόημα. Οι αστυνομικοί είναι δικά μα παιδιά. Είναι παιδιά του λαού. Γιατί με τα σκουπίδια λεφτά που παίρνουν δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώ άμα πέρανε 3-5-10 χιλιάρικα, του έδινε το μήνα το κράτο, τότε θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, κάτι διαφορετικό. Τώρα δεν μπορούν. Από ότι είναι αναγκαστικά παιδιά του λαού κι αυτοί. Μάλιστα, ο Παύλο Πολάκης κάνει λόγια για επιστράτευση των γνωστών νεοδημοκρατικών τρόλ. Και επισημαίνει πω ούτε παρενοχλούμε, ούτε εκφοβίζομαι από τέτοιε κοντόθωρε μεθοδεύσει. Πολάκι, άκου πολλάκι, για να καταλάβει τι. Μη είσαι. Μη είσαι. Αυτό είναι εγωιστικό που κάνει Πολάκη. Γιατί αν ήσουν να μάγκα, και το χρωστά αυτό στον ελληνικό το λαό. Θα έκανε νόμο για, για τη λογοκρισία. Καταλάβατε γιατί είστε όλοι εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και πουλημένοι προδότε. Ακριβώ όπω τα λέω, είστε πουλημένοι προδότε. Γιατί αυτό είναι εγωιστικό που λες. Ούτε παρενοχλούν, ούτε εκφοβίζομαι. Πολλάκι, εγώ πιο πολύ παρενοχλούμε από τη δική σου τη λογοκρισία. Από ότι εσύ. Αυτό δείχνει το χαμηλό σου το επίπεδο τη αντίληψη. Και εδώ είναι που εκνευρίζομαι γιατί άγριστα σκουπίδια βρίσκονται σε εξουσία, σε θέσει εξουσία. Πρέπει να πάρουν την εξουσία τα σωστά άτομα. Δεν έχει κάτι άλλο από εκεί και πέρα. Και τώρα θα σε πάω λίγο στο εξωτερικό. I know anti-vaxxer. Δεν είμαι αντίθετο αντιεμβολιαστή. Ε, τι σου είπα, Διέρη Βασίλευε, σου βάζουν τα μπέλ. Αντιεμβολιαστή. Ωραία. Δεν είμαι λέει αντιεμβολιαστή. But there is obvious corruption. Υπάρχει Προφανή διαφθορά in how mRNA vaccine complications are downplayed compared to other jabs. Προ, προφανή διαφθορά στο πώ τα εμβόλια mRNA φέρνουν προβλήματα και πώ downplayed, πώ τα παίζουν λιγότερο μπάλα, δηλαδή πώ δεν το διαφημίζουν όσο θα έπρεπε. Τα προβλήματα που δημιουργούν τα εμβόλια RNA δεν τα διαφημίζουν όπω θα έπρεπε σε σχέση με, με τα άλλα εμβόλια. Ενώ υπάρχουν 100% τέτοια προβλήματα. Pfizer and Moderna, Moderna's offering seem to be getting much easier ride in the press than other COVID-19 vaccines available. Γιατί τα εμβόλια mRNA τα πηγαίνουν καλύτερα, συγκεκριμένα τα mRNA, από τα άλλα άλλου τύπου εμβόλια. Εδώ εννοεί για την Αστραζένεκα και την Johnson Johnson. Ισχύει, δεν ισχύει αυτό εδώ. Την Johnson Johnson την κάνανε μεγάλο πόλεμο στη ΣΥΠΑ, το εμβόλιο του. Την Αστραζένεκα το ίδιο. Το ξέρει ότι η Pfizer έχει περίπου αντίστοιχε θρομβώσει, αντίστοιχα επεισόδια θρομβώσεων με το εμβόλιο τη. Ε, τη Αστραζένεκα. Απλά τη Αστραζένεκα έβγαλε ένα συγκεκριμένο πολύ μεγάλο πρόβλημα, ίσω στον εγκέφαλο. Εκείνο το χοντρό το πρόβλημα με την Αστραζένεκα. Το εμβόλιο τη Pfizer φέρνει μικροθρομβώσεις αλλού, σε άλλα μέρη του σώματο. Τώρα, εγώ θα μου πει: Είμαι γιατρό, ειδικό, παιδιά, όχι, δεν είμαι τίποτα. Αυτά υπάρχουν στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα δείτε, είναι εμπεριστατωμένα. Το μυοκαρδίτη, το πρόβλημα με το μυοκαρδίτη, εγώ δεν θέλω να μειώσω τα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι ένα θαύμα. Και οπωσδήποτε βοηθούν στο να χτιστεί τείχο ανοσία. Αλλά έχοντα πει αυτό εδώ, έχοντα πει αυτό εδώ, θα πρέπει να πούμε το εξή, ότι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ωραία, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, δηλαδή δεν είναι μονόδρομο τα εμβόλια. Και γιατί τα εμβόλια, τα mRNA, παίρνουν μεγαλύτερη δημοσιότητα από τον τύπο, τι παίζει εδώ πέρα. Εάν θα σα ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί σε αυτού που παίρνουν εμβόλιο mRNA, αν ανοίξει το Bluetooth δίπλα του, βγάζει κάποια κόλπα. Το Bluetooth, με καινούριο κινητό, με 5G κινητό, το iPhone 12 Pro Max, α πούμε. Αν έχει κάποιο τέτοιο κινητό και αν ανοίξει τα Bluetooth, ίσω να δει κάτι εκεί πέρα. Γιατί βρεπεί, παιδιά μου, συμβαίνει αυτό, Κάποιο θα βρεθεί να δώσει εξηγήσει, ή εμεί είμαστε συν, συνωμοσιολόγοι. Και κλείνω με αυτό. Κορονοϊό, αποκάλυψη από τον εφευρέτη των mRNA εμβολίων. Επικίνδυνα για του νέου. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν εάν θα δεχτούν εμβόλια ή όχι, ειδικά επειδή είναι πειραματικά εμβόλια. Όλα τα εμβόλια αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Γιατί στα προωθούν τόσο με υποχρεωτικού εμβολιασμού, με προνόμια στου εμβολιασμένου ψεκασμένου και το ένα και το άλλο και με φανατισμό. Λε, εσύ που εμβολιάστηκε, Σε ενοχλεί αυτό που δεν έχει εμβολιαστεί, αν φοράει μάσκα ή όχι, Αφού είσαι εμβολιασμένο και φορά και μάσκα. Τι σε ενοχλεί ο άλλο, Μήπω γιατί εσύ έχει το πρόβλημα. Το νοητικό πρόβλημα, αλλά και το πρακτικό το πρόβλημα. Δεν είναι εδώ κακεντρέχεια. Α, γιατί αυτό να μην το κάνει, α, γιατί. Όποιο θέλει θα το κάνει, όποιο δεν θέλει δεν θα το κάνει. Λοιπόν, δηλαδή, δημοκρατία έχουμε, ελευθερία έχουμε. Δεν μπορεί εσύ να λογοκρίνει και να περιορίσει και να είσαι ρατσιστή, γιατί είναι ρατσισμό αυτό σε κάποιον που δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Άμα θέλει θα το κάνει, άμα θέλει δεν θα το κάνει. Άμα θέλει θα φάει τι κυρώσει αυτέ στη μάπα, τη κυρώσει. Δεν λέει ο κυριάκο Μιλτό και θα κυρώσει. Ωραία, θα τι φάει στη μάπα τη κυρώσει αυτέ και θα πορευτεί με αυτέ τι κυρώσει. Εσύ όμω δεν μπορεί να το λογοκρίνει. Δεν θα τα λε στην ύφη να τα ακούει πεθερά στο τηλέφωνο. Ήμασταν σε ένα γκρουπάκι και ήταν μια τύπησα μιλούσε στο τηλέφωνο και ήταν public το μέρο και μιλούσε για του ανεμβολίαστου ότι είναι επικίνδυνοι και ότι αυτοί οι εμβολιασμένοι είναι μοναδική λύση στο εμβόλιο. Όλα αυτά που λένε οι κυβερνήσει. Εμεί που έχουμε γνώση δεν θα απαντήσουμε σε αυτήν την κυρία, αλλά αυτό που κάνει είναι ανήθικο. Είναι λάθος. Βάζει ταμπέλες, διαχωρίζει. Για τον Χριστό, ο Χριστός τους θέλει όλους. Η προοπτική του Ιησού Χριστού τους θέλει όλους τους ανθρώπους και θα τους συγχωρήσει αν μετανοήσουν. Αυτοί όμως είναι φανατισμένοι και πορωμένοι, δεν θέλουν να μετανοήσουν. Εγώ αυτά λέω. Τώρα αυτοί οι εμβολιασμένοι, ψεκασμένοι, τι έχουν να πούνε ναι. για την αποκάλυψη από τον εφευρέτη των mRNA εμβολίων. Επικίνδυνα για τους νέους. Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να το αποφασίζουν. Δεν τα λέω εγώ παιδιά. Ξυπνάτε. Τα λέω εφευρέτης. Τον mRNA εμβολίων. Δεν θα μιλήσω για τον εφευρέτη των PCR tests. Τι είπε για τον Fauci και τι είπε για το τεστ του. Δεν θα, δεν θα, τα πούμε αυτά εδώ που είχε πάρει βραβείο Νόμπελ εκείνο. Ο εφευρέτη των εμβολίων mRNA, Ρόμπερτ Μαλόουν, κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ πω δεν είναι διαφανή σχετικά με του κινδύνου των εμβολίων κατά τη COVID-19 στη διάρκεια συνέντευξή του στο Fox. Ο Μαλών, ο οποίο φέρεται να επινόησε την τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιείται σήμερα από φαρμακευτικέ στα εμβόλια κατά τη COVID, είπε ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία σχετικά με του κινδύνου για του εφήβου και του νεαρού ενήλικε και δεν πιστεύει ότι πρέπει συγκεκριμένε ηλικιακέ ομάδε να οθούνται σε εμβολιασμό. Δεν προτείνει ο εφευρέτη των εμβολίων mRNA καν τον εμβολιασμό σε, σε μικρέ ηλικίε. Μου στείλατε στο Instagram το γράφημα του πόσο είναι το ποσοστό σε ηλικίε 39 και κάτω θνησιμότητας του κορονοϊού. στην Ελλάδα. 0,02%. Και έχουμε το Μητσοτάκι να κοκορεύεται και να λέει με επίδομα και δικαιώματα σε ΛΟΑΤΚΙ. Ο Μητσοτάκι θέλει να κερδίσει τους νέους. Χρεοκοπεί το πρόγραμμα εμβολιασμού. Αυτό το διαβάσω σε άλλο βίντεο. Άλλο βίντεο αυτό. Άστο. Θα μείνουμε στο σημαντικό. Αλλά θα τα πούμε. Δεν θα τα αφήσω έτσι να πέσει αυτό κάτω στο πάτωμα. Όχι. Αυτό που θέλουν να κάνουν ναι, είναι διέρη και βασίλευε. Αυτό που κάνει ο Μιτσοτάκη. Εσχάτη προδοσία. Φυλακεί και ασχάτη προδοσία όλη η προδοτική κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Όποιο δεν έχει τα κότσια να το πει αυτό, και εκεί είναι που τον Βελόπουλο τον ρίχνω άκυρο, γιατί είναι μέσα στη Βουλή και θα μπορούσε να μιλήσει, αλλά είπε: Εγώ δεν του θεωρώ προδότε. Ε, δεν του θεωρεί προδότε, Βελόπουλε. Εμεί τότε θέλουμε κάποιον που να του θεωρεί προδότε και να του χώσει μέσα. Κατάλαβε γιατί δεν είσαι για αυτό το παιχνίδι. Γιατί δεν κάνει για αυτό το παιχνίδι. Γιατί είσαι μαζί του. Αυτό είναι το παιχνίδι όλο εδώ πέρα. Τώρα ανεβρίασα, βγήκα λίγο εκτό. Δεν πειράζει. Έτσι να τα λέμε όμω κάποια πράγματα, γιατί είναι σημαντικά. Όταν θα είσαι στην Ελληνική Βουλή, δεν θα κοκορεύεσαι. Εγώ είμαι επιχειρηματία. Εγώ είμαι τώρα βουλευτή. Εγώ είμαι το ένα, εγώ είμαι το άλλο. Άμα είσαι ένα αμάγκα, θα κόβε την επιχειρηματική σου δραστηριότητα, θα την περνούσε στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου. Άμα ήσουν αμάγκα ή σε κάποιον άλλον, και θα σχολιάσουν 100, 100, 100% full time job με αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα ή δεν θα την έκοψε στην επιχειρηματική σου δραστηριότητα, αντί να μην στο πάρουμε αυτό, γιατί και εγώ επιχειρηματία είμαι. Θα ασχολιώσουν περισσότερο με το να ξεβροστιάσει του αλήτε αυτού. Και δεν το κάνει. Και αυτά τα δεν είναι προδότε. Και... Ε, και τι είναι, ρε φίλε. Και τι, άμα δεν είναι προδοτικό αυτό, τι είναι. Άμα έχουν εμβολιάσει του Έλληνε και ποσοστιά έχουμε νεκρού στην Ελλάδα, τι είναι. Άμα στο Ισραήλ βλέπουμε αυτό που βλέπουμε, Στου πιο εμβολιασμένου του πλανήτη Γη με φάιζερ και έχουν πάλι μετάλλαξη οι ίδιοι εμβολιασμένοι. Η μισή από αυτού είναι εμβολιασμένοι. Ε, τι, τι, είναι προδοσία. Τι είναι προδοσία δηλαδή. Τι, τι πε μου, τι θεωρείτε προδοσία. Για να καταλάβω. Αυτό με τι πρέσπε τι είναι. Δεν είναι προδοσία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το σημερινό επεισόδιο. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι του Google, subscribe με Τώρα, αν θε να με υποστηρίξει έμπρακτα που αν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει, Πάτσε το κουμπάκι που λέει Join Συμμετοχή, θα πει σε ένα πλάρο που προνομής 4.99 ή 9.99. Αν μου κάνει την CSL ε, Large, που είναι πάρα πολύ λίγα τα λεφτά τώρα πέρα από την πλάκα, 9.99, είναι το μήνα όμω σου το λέω, μέχρι να αποφασίσεις ότι δεν θέλει άλλο να το κάνει. Θα σου δώσω τα νέα μου προγράμματα, κάποια νέα προγράμματα που θα εμφανιστούν μόνο εκεί μέσα. Ειδικέ εκδόσει θα βγάλω μόνο για τα μέλη στο 9.99. Όπω θέλει, α κάνει το upgrade. Και αν είσαι πολιτικό, κάτω γιατί θα βγάλω πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό απ' έξω. Θα είναι πιο, πολύ πιο ακριβό αν το αγοράσει από το website μου δηλαδή. Αυτό εννοώ. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολούθησε. Κάνε το subscribe σου. Άφε, άφησε μου το σχόλιο σου από κάτω. Οπωσδήποτε smash the like button. Αν επιθυμεί σε αυτό το βίντεο να φύγει η αλήθεια προ τα έξω. Να σε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σου.